Καταλαβαίνετε όλοι ότι ήρθαμε εδώ για να κερδίσουμε. Προσπαθήσαμε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Αν και είχαμε πάρα πολλά προβλήματα και με τιμωρίες και με τραυματισμούς. 60-65 λεπτά νομίζω ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Όσο δηλαδή παίχτηκε ποδόσφαιρο, γιατί στο τέλος δεν νομίζω να παίχτηκε ποδόσφαιρο. Συγχαρητήρια στον Πανιούνιο για την παραμονή του. Νομίζω το εθνικό μας ποδόσφαιρο, η Super League, χρειάζεται ομάδες με τη δυναμική του Πανιουνίου. Ήδη λείπαν αρκετά χρόνια αρκετές μεγάλες ομάδες όπως η ΑΕΚ, ο Ηρακλής. Θα ήταν κρίμα να πέσει ο Πανιούνιος, αν και εμείς προσπαθήσαμε πάρα πολύ μέχρι το τέλος να κερδίσουμε, γιατί είχαμε ουσιαστικό αποτέλεσμα, θα κερδίζαμε άλλο έναν βαθμό για τα play-off. Αυτό που μας προβληματίζει είναι οι τραυματισμοί που είχαμε τις τελευταίες δύο μέρες. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, και σήμερα είχαμε κάποια παιδιά με προβλήματα. Από εκεί πέρα θα μαζέψουμε όλη μας τη θετική ενέργεια. Να ξεκινήσουμε τα play-off και να τα τελειώσουμε έτσι όπως αρμόζει και όπως πρέπει, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο που είναι η πρώτη θέση. Σε αντίθεση με το πρώτο μέρος που ο Πάκου ήταν καλός, έκανε ευκαιρίες, από το 60 και μετά δεν κατάφερε να είναι απειλητικός. Ήταν η κούραση, η συνοχή που δεν υπήρχε στην ενδεκάδα λόγω της ύπαρξης πολλών παιχτών ή και ο ευνευρισμός από τις πολλές καθυστερήσεις. Τι ακριβώς ήταν? Σας είπα και πριν ότι δεν παίχτηκε πολύ ποδόσφαιρο. Εντάξει, Πανιούνιος έπαιζε μια κατηγορία. Χρησιμοποίησε όλα τα μέσα για να πάρει την ισοπαλία, αυτό το αποτέλεσμα. Έμεινε και με 10 παίχτες, κλείστηκε καλά πίσω. Εμείς πολλές λύσεις δεν είχαμε στην επίθεση. Είδατε ότι τελειώσαμε το παιχνίδι με όλα τα παιδιά που προέρχονται από την Ακαδημία μας. Εντάξει, είναι λογικό να μην υπάρχει συνοχή. Αν και πιέσαμε έως το τέλος, δεν καταφέραμε να κάνουμε καθαρές ευκαιρίες. Coach, τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει στον ΠΑΟΚ στα play-off για να καταφέρει να κόψει πρώτο στο νήμα? Και ενώ συγκριτικά με το πρόσωπο που έδειξε η ομάδα στη regular season, στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Δηλαδή, αν σου έλεγα ποια είναι τα ένα-δύο πράγματα, οι βασικοί τομείς οι οποίοι χρήζουν διόρθωση, ποιοι είναι αυτοί ενώ play-off, τι θες να αλλάξει στην ομάδα? Είχαμε μια δύσκολη χρονιά. Ήταν με σκαμπανεβάσματα. Δεν μπορώ να πω πολλά. Νομίζω ότι και σήμερα απέναντι στην πιο επικίνδυνη ομάδα στην επίθεση, στις αντιπιθέσεις, δεν κινδυνέψαμε καθόλου, εκτός από μια φάση του Γιάννου που εμείς χάσαμε την μπάλα. Οπότε το τελευταίο δίμηνο κρατάμε την καλή αμυντική μας συνοχή. Δύσκολα δεχόμαστε γκολ, δύσκολα δεχόμαστε ευκαιρίες. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά μας μέσα στην περιοχή. Πολλές φορές φτάνουμε εκεί, πολλές φορές φτάνουμε έξω στην περιοχή. Δεν έχουμε το καθαρό μυαλό να κάνουμε την εύκολη πάσα, το εύκολο γκολ. Αν τα είχαμε αυτά και σήμερα, πιο εύκολα θα κερδίζουμε τα παιχνίδια. Αδερφέ, τη σφαγή. Θέλετε λίγο να γίνετε πιο συγκεκριμένο και τραυματίε, ένα τύπο Παπαδόπουλο ενδεχομένω, κάποιο άλλο, αν έχει μια πρώτη εικόνα, είπε και τα προβλήματα. Τότερα ήταν αυτά που γίνανε την Παρασκευή. Πραγματικά ήταν μέσα σε 10 λεπτά. Φύγανε 4 παίχτε από την προπόνηση, ήταν πολύ άσχημο. Τα πιο σοβαρά φαίνονται να είναι του Κωνσταντινίδη και του Γκολάσα. Και ο Παπαδόπουλος σήμερα έχει ένα τράβηγμα, και ο Αθανασιάδης έχει ένα τράβηγμα. Και ο Μιγγέλ σήμερα δεν αισθάνεται καλά στο Βιτόρ τον προσαγωγό. Εντάξει, εμείς καταλαβαίνετε ότι χρειαζόμαστε όλους τους παίκτες. Είναι υπεραπαραίτητοι όλοι σε αυτό το δύσκολο πρωτάθλημα. Θα δούμε. Θα κάνουμε το καλύτερο. Ναι, 3 θα είναι σίγουρα, και αυτό είναι θέμα για μας μεγάλο. Ίσως προλάβει και 4, θα το παλέψουμε και εκεί. Έχουμε τα προβλήματά μας, αλλά πρέπει να δώσουμε όλη τη θετική ενέργεια και ο κόσμος πιστεύω να βοηθήσει αυτή τη φορά. Δεν έχουμε ζητήσει μέχρι τώρα κάτι. Πέρασε και αυτός δύσκολα. Ελπίζω να έρθει στην Τούμπα και σε όσα παιχνίδια είναι εκτός έδρας να μας βοηθήσει έτσι όπως ξέρει και κάνει τα τελευταία χρόνια. Αν έχετε εικόνα για αυτό που θα επιθέσει ο Σελπικίδης και αν περιμένουμε τον Μαντούρο να τον δούμε αν είναι έτοιμος για να το δούμε στα play-off. Και ο Σελπικίδης πίστευα ότι θα είναι ήδη έτοιμος, και αυτό είναι πρόβλημα. Και ακόμα δεν έχει καταφέρει να προπονηθεί με την ομάδα. Και αυτός δυσκολεύει πολύ η περίπτωσή του. Ο Μαντούρο νομίζω είναι εντάξει. Υπάρχει ένα θέμα με το χέρι το οποίο δύσκολα θα προλάβει να είναι 100% σε ό,τι αφορά την κίνηση του χεριού
τη φετινή χρονιά, αλλά είναι καλά, είναι με την ομάδα και σήμερα θα μπορούσε να βοηθήσει, δεν χρειάστηκε μέσα στον αγώνα. Θα είναι, εντάξει αυτός. Να ευχηθώ και πάλι στον Πανιόνιο, σας είπα, έδειξε τη δυναμική του και σήμερα. Καλή συνέχεια και να λύσει τα προβλήματά του και να είναι έτσι πως το θυμόμαστε όλα αυτά τα χρόνια.